Να ξεκινήσω από το τελευταίο της εισαγωγικής σας τοποθέτησης, που είπατε ότι οι πολίτες πρέπει να αφήνονται από τα κόμματα να επιλέξουν οι ίδιοι εκείνους που θα τους εμπνεύσουν για το μέλλον και για να δημιουργήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια απορία σε αρκετό κόσμο. Τι συνέβη και αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία δεν επέλεξε να στηρίξει εσάς αυτό. Και σε συνέχεια, αν θέλετε, για να τα πούμε μια και είναι σε σχέση με αυτό, έχετε δεχθεί και από το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ και από τη Νέα Δημοκρατία στηρίξεις. Δηλαδή, ο λόγος, ποιος είναι ο λόγος, αν μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Συμπληρωματικά. Λοιπόν, νομίζω ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Είναι ξεκάθαρη γιατί εξ αρχής η δική μας η πολιτική παρουσία στα περιφερειακά δρόμενα της Πελοποννήσου στηρίχθηκε σε μία φιλοσοφία, σε μία λογική η οποία ευτυχώς έγινε πραγματικότητα για το σύνολο του πολιτικού κόσμου πολύ πιο σύντομα από ό,τι κανένας φανταζόταν. Φανταστείτε ότι εμείς με την παράταξη Νέα Πελοπόννησος ανατρέψαμε την καθεστική αλογική όχι μόνο στην περιφέρειά μας, αλλά στην ευρύτερη επικράτεια. Δημιουργήσαμε έναν ανεξάρτητο συνδυασμό, έναν συνδυασμό που είχε προσωπικότητες από διάφορους πολιτικούς χώρους. Συμφωνήσαμε σε ένα συγκεκριμένο συγκροτημένο πρόγραμμα, το οποίο χαίρομαι γιατί το πρόγραμμα αυτό το έχουμε υλοποιήσει κατά κεραία και σε πολλά θέματα το έχουμε κατά πολύ υπερβεί. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτή την ανεξάρτητη δομή που προκάλεσε την ταραχή στο πολιτικό σύστημα. Δεν ζητήσαμε από κανέναν ούτε χρήσμα ούτε στήριξη. Την πρώτη φορά αναφέρεστε το 2010, η στήριξη προήλθε από πρωτοβουλίες των πολιτικών κομμάτων. Τη δεύτερη φορά η στήριξη που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία προήλθε από την επεφρασμένη άποψη του τότε Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ότι στηρίζει την προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής λόγω του μεγάλου έργου. Δεν είναι κουβέντες δικές μου και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι κουβέντες του κυρίου Σαμαρά. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε ζητήσει ποτέ στήριξη από κανέναν. Εμείς, όπως πολλές φορές έχω πει και όπως αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της δημόσιας παρουσίας μου, μιλάμε μόνο με τους πολίτες, εμπιστευόμαστε μόνο τους πολίτες. Γι' αυτό και είμαστε πάντοτε ταπεινοί, ανταποδίδοντας με την προσπάθειά μας την αγάπη και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν κομματικό μηχανισμό. Ποτέ και στις δύο αναμετρήσεις, το 2010 και το 2014, δεν ήρθε κανένας κομματικός μηχανισμός για να προωθήσει τις σχέσεις μας με τους πολίτες. Σε καμία περίπτωση δεν χρειαστήκαμε κανένα δεκανίκη, γιατί εμείς πιστεύουμε στους πολίτες. Και ιδιαίτερα στους πολίτες αυτούς, τους ταπεινούς, αυτούς τους πολίτες που κανένας δεν είχε μάτι να τους δει μέχρι τώρα. Γιατί έχουμε δυνατά ερίσματα στην ίδια την κοινωνία. Γιατί είμαστε απολύτως ειλικρινείς μαζί τους. Γιατί δεν θέλουμε ποτέ να τους πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και ξέρετε ότι πολλές φορές έχω αναλάβει αυτό το κόστος. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Μαρτίνο, ότι εγώ δεν έχω εγκαταλείψει ποτέ τις αρχές και τις ιδέες μου, τις κεντροδεξιές και κεντροαριστερές ιδέες που είχα πάντοτε στην πολιτική μου διαδρομή. Τις υπερασπίστηκα με κόστος. Συγκρούστηκα με ισχυρές προσωπικότητες. Δεν έκανα όμως ούτε ένα ρούπι πίσω. Γιατί ήθελα να κρατήσω με σταθερότητα την αξιοπρέπειά μου, την αξιοπρέπεια πλέον της παράταξής μας, της Νέας Πελοποννήσου, την αξιοπρέπεια ολόκληρης της πελοποννησιακής κοινωνίας. Και αυτό νομίζω ότι το τηρούμε ως κόρην οφθαλμού, γιατί θέλουμε πάντοτε
να ανταποδίδουμε στην αγάπη των συμπολιτών μας, την στήριξή τους, την υποστήριξή τους, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο οι πολίτες δίνουν στήριξη και χρήματα.